Η εκπομπή για να μεταφέρει μια σαφέστερη εικόνα προς τους τηλεθεατές στηρίχθηκε και σε ένα οπτικό ντοκουμέντο του αγνοούμενου. Μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν από 3 χρόνια. Θυμάμαι τη σκηνή απόλυτα. Ανεβήκαμε τις σκάλες. Ο πατέρας μου κρατούσε και σακούλες μαζί με μένα. Από το ένα χέρι είχε εμένα και από το άλλο κάτι σακούλες. Ανοίγει την πόρτα και εκεί βλέπω αίματα να χύνονται ξαφνικά από το λαιμό του. Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι χτύπησε κάπου. Με έπιασε με τα χέρια του, με κατέβασε κάτω, από κάτω διαμέρισμα και χτύπησε το κουδούνι. Και εκεί έπεσε νεκρός. Από τότε έχω να δω τον πατέρα μου. Ήταν χάλια η ζωή μου και είναι ακόμα χάλια. Μ' έκανε να το ανακαλύψω ότι την αγαπάω, παρόλο που τα νεφώνησα, παρόλο που σκότωσε τον ίδιο μου τον πατέρα και έχω αυτή τη σύγκρουση, η μάνα μου με τον πατέρα μου, δηλαδή που τον σκότωσε. Είναι τρομερή σύγκρουση αυτή που έχω μέσα μου. Γιατί δεν τον σκότωσε ένας ξένος, ήταν η μάνα μου. Ήταν αυτή που με είχε γεννήσει. Αυτή έκλαψε λίγο, μου είπε «Αχ, αγάπη μου, σε είχα χάσει» και όλα αυτά. Και την πρώτη εβδομάδα ήταν μια χαρά, μου φερόταν μια χαρά. Μετά από τη δεύτερη εβδομάδα άρχισα να τη φοβάμαι. Την είχα πάρει τηλέφωνο τα περασμένα Χριστούγεννα και της είπα ότι θέλω να μιλήσω, να σας δω. Και μου είπε τώρα έχω δουλειά στη Θεσσαλονίκη και είμαι στη Θεσσαλονίκη, έχω δουλειά, θα σε πάρω τηλέφωνο για να βγούμε εγώ. Και δεν πήρε τηλέφωνο. Αλλά ήταν η μάνα μου.